Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ στο πολιτικό σας γραφείο αυτή τη φορά. Είναι το γραφείο του Τομεάρχη Πολιτισμού, που είναι και ο θεσμικός μου ρόλος στην περιφέρεια Αττικής. Δεν περιμένω τώρα να κάνω μια μεγάλη πολιτική καριέρα σε αυτή την ηλικία, δηλαδή και τι θα πω, θα γίνω πρωθυπουργός. Δεν με ενδιαφέρει. Ουσιαστικά είμαι καλλιτέχνης, νομίζω με κάπα κεφαλαίο, δηλαδή αγωνιώ για την τέχνη μου. Στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα κατέβω σαν υποψήφιος δήμαρχος. Θα προσπαθήσω να κάνω ένα όραμα που έχω στο μυαλό μου, ένα πρότυπο Δήμο Πολιτισμού. Θέλετε να ακολουθήσετε τα βήματα του Πόποτα. Είσαστε επηρεασμένος μάλλον από το ρόλο αυτό. Ναι, έτσι μου είπε και ο Παντούλης. Μου λέει, παιδάκι μου, εσύ έμαθες, μου λέει, από το Κολοκοτρονίτσι. Από Κολοκοτρονίτσι, Χαλάνδρη λοιπόν. Να συζητήσουμε και το θέμα με το σκηνικό για τις μήνυμα αγαπημένη, γιατί η κυρία Ντενίση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την αφαίρεσή του. Η κυρία Ντενίση πρέπει να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια. Φαντάζομαι ότι το λέει. Δεν είχε ποτέ σταλθεί έγγραφα μια τέτοια επιθυμία. Ότι θα θέλανε η παραγωγός εταιρεία, η ίδια, να γίνει θεματικό πάρκο το σκηνικό της, του λιμανιού της Σμύρνης. Χωρίσατε μετά από 10 χρόνια σχέσεις, αγάπης και έρωτα όπως αναφέρατε. Ναι, δεν ξέρω αν έκανα καλά που το ανέφερα αυτό, γιατί εγώ ακόμη συνεχίζω να αγαπώ και νομίζω και το συμβαίνει και το αντίστοιχο. Απλά δεν υπάρχει πια η ερωτική σχέση. Η καθημερινότητά σου αλλάζει και δεν γυρίζεις από συνήθεια, ξέρεις, το κεφάλι σου περιμένοντας να δεις το γνωστό βλέμμα ή το γνωστό χαμόγελο, γιατί πρόκειται για μια σχέση που είχε πολλά χαμόγελα και μεγάλη γνήσια και μεγάλη αγάπη. Μπορούμε να πούμε ότι είσαστε έτοιμος για ένα νέο έρωτα. Βεβαίως. Μπορεί και να ξεκινήσει κιόλας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις δηλώσεις της κυρίας Παπαθωμά, ότι η γυναίκα πρέπει να αφοσιώνεται στον άντρα της και αυτός είναι ο ρόλος της. Θα της πω κάποια πράγματα για τη Διένη, γιατί την αγαπώ. Διαφωνώ και σε αυτή τη δήλωση, δεν ξέρω όμως με ποιο τρόπο την έκανε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία, γιατί έχω σπουδάσει και ιατρική 12 χρόνια, με τον σύζυγό της. Είναι φυσικά δικαίωμά του. Ο κ. Πετράκος στην προκειμένη περίπτωση έχει όφελος. Γιατί ακούω ότι δεν γίνεται εντελώς ανιδιοτελώς αυτό. Ακούω ότι κατεβαίνει τώρα σαν υποψήφιος βουλευτής μιας καινούργιας παράταξης που δημιουργείται. Θα ήθελα να σας πάω και στο Me Too, να μου πείτε αν εσείς έχετε έρθει αντιμέτωπος με κάποια κακοποιητική συμπεριφορά. Έχω βιώσει και μάλιστα δύο φορές. Μου έκανε πρόταση για να πάρω το ρόλο και εγώ δεν είχα ιδέα, δηλαδή αισθανόμουν ότι θα το κερδίσω με το σπαθί μου, αλλά δεν ήταν το σπαθί μου που ενδιέφερε το συγκεκριμένο. Όταν μου έπιασε το πόδι, τέλος πάντων, έτσι ξέφυγε, σηκώθηκα την άκτηκα και είπα ότι όχι, δεν, το κοίταξα με έναν τρόπο, κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε και σταμάτησε εκεί, αλλά δεν πήρε το ρόλο βέβαια.